Βρίσκομαι σήμερα στο Κέντεμπορκ σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους για το κύμα αλληλεγγύης που έχουν δείξει με τις δηλώσεις τους και με την προσπάθειά τους να δείξουν αλληλεγγύη και να βοηθήσουν όπως μπορούν την Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ωστόσο, είμαι εδώ για μια σύνοδο που κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς συζητάμε για την ανάγκη ενός πλαισίου κοινωνικής προστασίας, για την ανάγκη ενός κοινωνικού πυλώνα σε μια Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε μια απολύτως νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιες ανισότητες τόσο εντός των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Είναι ανάγκη λοιπόν να συζητήσουμε την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Για μας τους Έλληνες που έχουμε υποστεί τις συνέπειες οικονομικής κρίσης είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη προστασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού κεκτημένου σε ό,τι αφορά την εργασιακή νομοθεσία και στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα να βρούμε και τρόπους ώστε αυτό το κοινωνικό κεκτημένο να βοηθάει και τη νέα γενιά των εργαζόμενων, μια νέα γενιά που δεν γνωρίζει καν τι θα πει κεκτημένο. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι ίσως είναι μια ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε και να ανοίξουμε τον δρόμο για κάποιες αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα προστατεύουν τα κοινωνικά κεκτημένα και τα εργασιακά δικαιώματα.